Την εικόνα στο Κυπριακό τα τελευταία δύο χρόνια περιέγραψε στον επιμνημόσυνο λόγο του στο Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου στην κοινότητα Αμιάντου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο κρίσιμο δεκαήμερο στο Κραμοντάνα, δίνοντας τη δική του εξήγηση για το ναυάγιο. Δεν είναι άλλη από τις λέξεις, τις πολιτικές και τις μονοπολίες της Τουρκίας. Τόσο σκληρές μάχες, αν θέλετε, προσπαθήσαμε όσο ποτέ στο Γκραν Μοντανά την ελπίδα ότι από την ώρα που υιοθετούνται και από τον Γενικό Γραμματέα τέτοιες μας θέσεις, ότι για να υπάρξει λύση του Κυπριακού θα πρέπει πριν και πάνω να αναλύσει το θέμα των εγγύσεων. Όπως επίσης και ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, η Τουρκία για άλλη μια φορά ετήρησε την ίδια ακριβώς τάση που και τα τελευταία 43 χρόνια περίπου. Όποιος και αν ήταν ο πρόεδρος, όποια και αν ήταν η πολιτική παρόντος. Ξεκαθαρίζοντας πως οι αδιάλλακτες θέσεις της Τουρκίας δεν επέτρεπαν ούτε στην εθνική αξιοπρέπεια, όπως είπε, ούτε στα όρια μέσα στα οποία θα μπορούσε να κινηθούμε προκειμένου να εξευρεθεί ένας συμβιβασμός. Και αυτή ήταν ακριβώς η ιδέα την οποία κατέρευσε μια προσπάθεια που τα τελευταία χρόνια απέτυσε και κόπους, απέτυσε και κάπως, απέτυσε και τόνι. Διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να εκφράζει αυτό που είναι η βούληση του Κυπριακού Ελληνισμού για τη δημιουργία συνθήκων που να μας επιτρέψουν να επανέλθουμε στο διάλογο, να κατοχυρώσουμε όσα έχουν συμφωνηθεί και αυτή τη φορά να προετοιμαστεί σύνοδος για την Κύπρο με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε φαινόμενα όπως στο Κραν Μοντάνα. Και απάντησε στις έντονες επικρίσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση για την πολιτική που ακολούθησε στις κρίσιμες εκείνες διαπραγματεύσεις, λέγοντας πως ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε. Διχασμένοι είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε. Δεν μπορεί να πω ότι τα έδωσα όλα και από κάποιους άλλους ότι θα περνάω περισσότερο. Δεν μπορεί να πω να ταυτίζονται με τις θέσεις